Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Ξεκινάμε, όπω πάντα, με φρέσκες ειδήσει. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργό την ερχόμενη εβδομάδα και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στι 27 του μήνα, μπαίνουν οι υπογραφέ με την ExxonMobil για να προχωρήσουν οι έρευνε νότιο-δυτικά τη Κύπρου. Φυσικά, όσον αφορά α, την ανέβρεση φυσικού αερίου είναι μια κίνηση η οποία επιτέλους προχωράει έστω στο τέλος της θητείας της αυτή η κυβέρνηση ολοκληρώνει αυτή την προετοιμασία για ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό εγχείρημα το οποίο πλέον μεταφέρει το ενδιαφέρον στην ελληνική ΑΟΣ. Πάμε να δούμε λίγο τι συγκεκριμένα έχει γνωστοποιηθεί. Να πούμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην υπογραφή συμφωνίας για έρευνα φυσικού αερίου και αξιοποίησή του στα θαλάσσια οικόπεδα νοτίω και δυτικά της Κρήτης με την εταιρεία ExxonMobil. Α, αυτό είναι το βασικό, η βασική είδηση της σημερινή ημέρα. Βεβαίως θα δούμε α, εκτενή ρεπορτάζ και ανάλυση για τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής και την αισιοδοξία που έχει αρχίσει και υπάρχει τόσο στο Κυπριακό όσο και στο ελληνικό στρατόπεδο για στοχευμένα μέτρα τα οποία α, θα ληφθούν κατά της Τουρκίας. Βέβαια, ακόμα υπάρχει πάρα πολλής δρόμος, καθώς η Τουρκία απαντά με ναύτεξ την Κυριακή και ασκήσεις με πραγματικά πειρά την Κυριακή έκτου στην περιοχή του Καστελόριζου. Α επανέλθουμε λοιπόν τώρα όσον αφορά την υπογραφή τη συμφωνία με την ExxonMobil. Να πούμε ότι η Ελλάδα προχωρά στην αξιοποίηση τη δική τη αποκλειστική οικονομική ζώνη, όπω και η Κύπρο στην δική τη ΑΟΣ, δήλωσε ο Πρωθυπουργό και σημείωσε ότι πρόκειται για ένα μακρόπνοο σχέδιο, ένα σχεδιασμό που δεν είναι στο πόδι. Τα κρίσιμα θέματα για την αξιοποίηση του ενεργειακού μα πλούτου, για την αξιοποίηση των κυριαρχικών μα δικαιωμάτων, όλα αυτά. Δεν τα κάνουμε στο πόδι, είναι αποτέλεσμα σχεδίου χρόνων τη εξωτερική πολιτική που απέφεραν καρπού, όχι από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά σε ένα βάθο χρόνου και τώρα είμαστε σε θέση να γευτούμε αυτού του καρπού. Εμεί θα συνεχίσουμε με ένα σχέδιο το οποίο είναι πολύ καλά μελετημένο και έχει να κάνει τόσο με την αναβάθμιση του διεθνού ρόλου τη Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή, όσο και με την αποφασιστική αξιοποίηση του ενεργειακού μα πλούτου. Πάμε να δούμε τώρα το ρεπορτάζ το οποίο αφορά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία ολοκλήρωσε τις εργασίες της το μεσημέρι και να δούμε πώς διαμορφώνεται το κλίμα όσον αφορά την επιθετική τάση την οποία και επιθετική πολιτική που έχουν αναπτύξει οι Κύπροι στην Κυπριακή ΑΟ, ή συγγνώμη, οι Τούρκοι, στην Κυπριακή ΑΟΣ. Βεβαίω εκεί θα δούμε και το δεύτερο γιατρύπανο εντό των προσεχών εβδομάδων να εισέρχεται στο παιχνίδι και βεβαίω τους Τούρκους να μην κάνουν βήματα πίσω, αλλά να συνεχίζουν πολύ συντονισμένα με ένα ε, πολύ συγκεκριμένο σχέδιο που έχουν, να κάτσουν σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων και να διεκδικήσουν μερίδιο από τους Πρωτοπαραγωγικού παραγωγικούς πόρους της μεσογείου. Πάμε να δούμε καταρχάς το ρεπορτάζ από τις ε, μετά την λήξη των εργασιών της Νόδου Κορυφής και το τι είπαν και ε, οι πολιτικοί αρχηγοί. Σε στοχευμένα μέτρα σε βάρος τη Τουρκία αναφέρονται τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που υιοθετήθηκαν αργά το βράδυ τη Πέμπτη στι Βρυξέλλε. Χαρακτηριστικέ οι δηλώσει του Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, που έκρινε απαράδεκτε τις τουρκικέ ενέργειε, προαναγγέλλοντα σκληρά μέτρα ει βάρο τη Άγκυρα. Είμαστε σε που κάνει Uh, to be taken as soon as uh, possible when it comes to this uh, uh, conflict and will do so. And this will not be soft measures. Για αλληλεγγύη στην Κύπρο και κατάλληλα μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μίλησε ο Ντόναλτ Τούσκ. The European Council stands ready to respond appropriately and in full solidarity with Cyprus. Στην παρέμβαση του Άλεξη Τσίπρα είπε ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτή η παραβίαση του διεθνού δικαίου από την Τουρκία και αν δεν υπάρξει αντίδραση, αυτέ οι συμπεριφορέ θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν. Και παρατήρησε πω δεν είναι δυνατόν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να λαμβάνει μέτρα και να επιβάλλει κυρώσει στη Ρωσία για την Ουκρανία, να παίρνει μέτρα για τη Βενεζουέλα και το Ιράν και να μην παίρνει μέτρα όταν παραβιάζεται η κυριαρχία ενό κράτου μέλου, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κυριαρχία. Η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα εξωτερική πολιτική, Φεντερίκα Μογκερίνη, είπε στον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι έχουν αρχίσει να επεξεργάζονται την έκθεση που θα υποβάλουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και σε αυτή γίνεται λόγο για στοχευμένα μέτρα κατά τη Τουρκία. Απόλυτη ικανοποίηση εξέφρασε ο πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία, Νίκο Αναστασιάδη, αναφορικά με την ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστηρίζει την πρόσκληση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων προ την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση να υποβάλουν χωρί καθυστέρηση επιλογέ για κατάλληλα μέτρα συμπεριλαμβανομένων και στοχευμένων μέτρων. Καταδικάζουμε έντονα τι συνεχιζόμενε παράνομε ενέργειε τη Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγο. Εκφράζουμε σοβαρέ ανησυχίε σχετικά με τι τρέχουσε παράνομε εξορρυκτικέ δραστηριότητε τη Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο και εκφράζουμε τη λύπη μα για το γεγονό ότι η Τουρκία δεν έχει ακόμη απαντήσει στι επανειλημμένε εκκλήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει αυτέ τι δραστηριότητε. Είναι η πρώτη φορά μετά από δεκαετίε παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου από πλευρά της Τουρκίας που σε συνέχεια συντονισμένων ενεργειών της Ελλάδας και της Κύπρου, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τόσο ξεκάθαρο και αποφασιστικό τρόπο καταδικάζει την τουρκική προκλητικότητα και αποφασίζει τη λήψη μέτρων κατά της γείτονος για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου στην περιοχή μας. Τέτοια ξεκάθαρη απόφαση και κυρίως τέτοια απόφαση που να συνοδεύεται και με συγκεκριμένα στοχευμένα μέτρα δεν είχε πάρθει ποτέ. Συμπεριλαμβανωμένης και της περίοδου αμέσως μετά το θερμό επεισόδιο των ημείων το 1996, όπου σχεδόν η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε είχε ε, κρατήσει ισορροπίες, λέγοντας ούτε λίγοτε πολύ να ψάξουμε να τα βρούμε μεταξύ μας. Σήμερα λοιπόν, αυτή η πολύ σοβαρή μεταστροφή υπέρ των εθνικών μας θέσεων, θεωρώ τόσο εγώ όσο και ο Κύπριος Πρόεδρος, ο Νίκος Αναστασιάδης, ότι αποτελεί μία επιβεβαίωση της ε, πολιετούς προσπάθειάς μας και της επιτυχούς προσπάθειάς μας να αναδείξουμε τα μείζωνα ζητήματα που αφορούν τα εθνικά μας συμφέροντα στην περιοχή και να αποκτήσουμε πολύ ισχυρά ερίσματα και συμμαχίες. Ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι αποτέλεσμα στοχευμένης και μεθοδικής δουλειάς μηνών σοβαρής προεργασίας και συντονισμού τόσο στην Κύπρο, την Ελλάδα όσο και τις Βρυξέλλες σε συνεργασία πάντα με τους εταίρους μας. Η χθεσινή απόφαση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στη συνεχιζόμενη προσπάθεια μας για τερματισμό των παρανόμων ενεργειών της Τουρκίας την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου για προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και τη σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή. Από τη μεριά μα, θα θέλαμε να δούμε πιο τολμηρέ, πιο αποφασιστικέ κινήσει από τη Σύνοδο και περιμέναμε από την κυβέρνηση να έχει κάνει τι απαραίτητε ενέργειε και οπωσδήποτε από εδώ και πέρα θα πρέπει να είναι πολύ πιο πιεστική. Θα έπρεπε αμέσω ο Πρωθυπουργό, είτε πριν ή μετά το Κυσαία, να έχει επικοινωνήσει και να έχει ενημερώσει του αρχηγού. Δεν το έπραξε. Δεν υποχρέωσε ο ειδικό απερχόμενο Πρωθυπουργό μέχρι τι εκλογέ. Να φροντίσει με τη στάση του και τι ενέργειέ του να μην ζημιωθούν τα εθνικά συμφέροντα. Καθυσίγαζαν το λαό μα. Ισχυρίζονταν πω με την ενεργή εμπλοκή τη χώρα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από διάφορε συμφωνίε με το Ισραήλ δήθεν δεν θα υπάρξουν κίνδυνοι, πως είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας. Όμως η έκτακτη σύγκληση του Κισεα προχθές και ό,τι εκεί δρομολογήθηκε ομολογεί την όξυνση της κατάστασης. Οι ηγέτε Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν τελικά ομόφωνα στα τελικά συμπεράσματα όσον αφορά την αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων παρά τι αρχικέ διαφωνίε Γερμανία και Ολλανδία. Σαν πιθανότερο, αναμένεται να αποφασιστεί η περικοπή των προενταξιακών κονδυλίων προ την Τουρκία, η μη περαιτέρω αναμόρφωση τη Τελωνιακή Ένωση, η αναστολή των συναντήσεων του Συμβουλίου Σύνδεση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία και το πάγωμα όλων των κεφαλαίων των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, αλλά και πιο στοχευμένα μέτρα κατά συγκεκριμένων προσώπων ή και που εμπλέκονται με τις παράνομες τουρκικές ενέργειες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πάνω σε αυτό λίγο ποια είναι αυτά τα μέτρα τα οποία α, ήδη είδαμε να αναφέρονται στο ρεπορτάζ. Να πούμε λοιπόν ότι οι πληροφορίες <coughs> οι οποίες υπάρχουν αναφέρονται ακριβώς στην περικοπή των προενταξιακών κονδυλίων προς την Τουρκία από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τιμή περαιτέρω αναμόρφωση τη Τελωνιακή Ένωση και την αναστολή των συναντήσεων του Συμβουλίου Υψηλού Επιπέδου και το πάγωμα όλων των κεφαλαίων. Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράση αναμένεται να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τι παράνομε δράσει τη Τουρκία. Το επικρατέστερο σενάριο είναι οι προτάσει να κινηθούν στο ίδιο πλαίσιο με τα μέτρα που επιβλήθηκαν για την Κρυμαία όπως κυρώσει σε βάρο τη εταιρεία, η λήψη υπευθύνων, όπω αναφέρθηκε, απαγόρευση εισόδου συγκεκριμένων προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν ένα πρώτο αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα το οποίο σίγουρα ε, δίνει μια ικανοποίηση, θα έλεγε κανεί, τόσο στην Κυπριακή όσο και στην Ελληνική πλευρά. Απ' την άλλη πλευρά, όμως φαίνεται ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και δεν θα πρέπει να πανηγυρίζουμε ούτε να αισθανόμαστε ότι έχουμε ελέγξει το παιχνίδι. Να πούμε λοιπόν ότι με νέα ανάπτυξη η Τουρκία προχωράει σε άσκηση με πραγματικά πειρά, την Κυριακή που μας έρχεται, α, στην κρίσιμη περιοχή, την περιοχή που μας ενδιαφέρει όλους και την περιοχή που α, πραγματικά εκεί εντοπίζονται οι ανησυχίε ότι οι Τούρκοι ενδεχομένως μέσα από μια συστηματικών ενεργειών προκαλέσουν στο προσεχές δίμηνο-τρίμηνο μια α, έστω πολύ μικρή, ένα πολύ μικρό γεγονός για να έχουν τι να διεκδικήσουν και να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Να πούμε λοιπόν ότι η Άγκυρα εξέδωσε νέα ναύτεξ δεσμεύοντα την περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου για άσκηση με πραγματικά πυρά η οποία γίνεται ανήμερα των επαναληπτικών εκλογών στην Κωνσταντινούπολη κρίσιμες οι εκλογές αυτές για τον Ερντογάν δεν φαίνεται όμως ο Γιλντιρίμ να μπορεί να τις κερδίσει τα γκάλο δείχνουν ότι είναι πίσω και αυτό δεν αποκλείεται να σημάνει ε, όξυνση από την πλευρά του Ερντογάν στη συνέχεια. Η θαλάσσια περιοχή που δεσμεύεται παρό το, το γεγονός λοιπόν ότι βρίσκεται σε διεθνή ύδατα είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση εντός του ΦΥΡ Αθηνών όπου τέτοιο δικαίωμα έχουν μόνο οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. Βλέπουμε λοιπόν παρά το γεγονός ότι μπορεί να μιλούν οι ηγήτορες Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λαμβάνουν υποφάσεις, οι Τούρκοι δεν καταλαβαίνουν και πολλά πράγματα. Ωστόσο, δεν είναι η μόνη της Τουρκία που αμφισβητεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί σαφή ένδειξη τη επιθετικής στάση που έχει αποφασίσει να τηρήσει η Άγκυρα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η Τουρκία εξέδωσε οδηγία για δύο ώρε άσκηση με πειρά στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου, ανήμερα τη νόδου κορυφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση 26, όπω έχουμε πει. Λοιπόν, η έκδοση των λόγων Ναύτεξ ήρθε μετά τη συνεδρία του Συμβουλίου Γενικών Εποθέσεων και το οποίο καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και την Κομισιόν να υποδείξουν χωρί καθυστέρηση επιλογέ για κατάλληλα μέτρα ει βάρο τη Τουρκία, ώστε να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί κατάλληλα και με πλήρη αλληλεγγύη προ την Κύπρο λόγω των συνεχιζόμενων εξορίξεων στην Κυπριακή ΑΟΣ. Προ παρόν, αυτά. Πάμε σιγά σιγά τώρα να δούμε τι έχει γίνει σήμερα στο χρηματιστήριο, πάμε στο άλλο μέτωπο της ενέργειας, πάμε στο μέτωπο το χρηματιστηριακό και φυσικά στα μεγάλα ζητήματα που έχει μπροστά της η ΔΕΗ. Υπήρξε ένα σημαντικό δημοσίευμα από το Banking News χθε το βράδυ ότι υπήρξαν, έχουν σταλεί επιστολές από την πλευρά των τραπεζών προς τη ΔΕΗ για θέτηση των δανειακών όρων. Από την άλλη πλευρά η ΔΕΗ διέψευσε ότι υπάρχει μία Τέτοια επιστολή. Θα δούμε αναλυτικά το ρεπορτάζ συνέχεια. Πάμε να δούμε καταρχάς τι έχει γίνει σήμερα στις βασικές μετοχές του ΦΟΥΤΣΙ 25 πριν μπούμε στα θέματα της ΔΕΗ. Βλέπουμε λοιπόν μια μέρα, κατά την οποία έχουμε ένα, θα κανείς, ισορροπημένο σκηνικό σε σχέση με τις μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Ο τα παρά τη δημόσια πρόταση όλο και χαμηλότερα στο μείον 457-1670, ότι ήταν ο οποίος έχει πολλά ζητήματα ανοιχτά και α, το γεγονός ότι προσπαθεί να μεταθέσει την έδρα του σε μια περίοδο κατά την οποία α, βλέπουμε ότι οι προσδοκίες έχουν αρχίσει και ανακάμπτουν με το α, την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου να βρίσκεται στο 2,5% και γιατί όχι. Μια φιλοεπενδυτική κυβέρνηση να ετοιμάζεται να αναλάβει τα ενία δείχνει ότι ο Τιτάνας αυτή τη στιγμή χρειάζεται οπωσδήποτε βοήθειες και οι βοήθειες αυτές συνίστανται στη μείωση του χρηματοοικονομικού του κόστους. Δηλαδή του κόστους δανεισμού του. Απ' την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι κορυφώνει συνέχεια η κοκακόλα, συνέχεια 44-33-80%. Μείον 2,64 ο ΤΕΣ στο ΣΥΝ 2,3 ο ΟΠΑΠ. Έχουμε πει για τον ΟΠΑΠ αρκετά πράγματα όσον αφορά και την μερισματική του πολιτική, όσον αφορά και τις προοπτικές του, όσον αφορά και τους φόρους τους οποίους έχει ε, προγραμματίσει τον την αποπληρωμή στα, ε, στα επόμενα χρόνια. Το βασικό θέμα όμως είναι το ΣΥΝ 3 της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ στο 1,78 σήμερα ανέκαμψε παρά το γεγονός ότι πήγε μέχρι το 1,67 Έγραψε και 1,85. Έκλεισε στο 1,78 πάνω από το 1,73. Συγκράτησε δηλαδή α, τις δυνάμεις της σε μία περιοχή που δείχνει ότι α, πραγματικά ε, θα επιχειρήσει τώρα να σταθεροποιηθεί ε, η μετοχή. Με δεδομένο ότι μπορεί να υπάρχουν τα προβλήματα τα οποία έχουμε δει να έρχονται από πίσω. Από την άλλη πλευρά όμως... Η αγορά προεξοφλεί ότι η επερχόμενη κυβέρνηση που το πιο πιθανό είναι να είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα αναλάβει δράση και α, θα κινηθεί α, με άμεσα μέτρα ούτω ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της ΔΕΗ. Αυτό ε, έτσι ερμηνεύεται σήμερα η κίνηση της χρηματιστηριακής αγοράς και αυτό α, καταγράφεται στο ταμπλό, όπως το βλέπουμε, του χρηματιστήριου. Απ' την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει πολύ α, ψωμί, θα έλεγε κανείς, για τις τράπεζες. Οι τράπεζες έχουν κάνει μία πρώτη σημαντική κίνηση. Δείχνουν τώρα ότι θα επιχειρήσουν να σταθεροποιηθούν στα συγκεκριμένα επίπεδα. Α, πάμε να δούμε τώρα λίγο αναλυτικά τις μετοχές του FUJIFILM 25. Να δούμε ποιες μετοχές έχουν ξεχωρίσει. Βασικά, Έχουμε τις μετοχές, τις, τη μετοχή της Βιοχάλκο και τη μετοχή του Μητυλινέου να είναι εκείνες οι οποίες κάνουν αυτή τη στιγμή, συνεχίζουν την ανωδική τους κίνηση και δείχνουν ότι επιβεβαιώνουν όσους εδώ και καιρό α, τις έχουν α, ξεχωρίσει ως τις επιλογές που θα είναι φέτος στην κορυφή των αποδόσεων, διότι δεν σημαίνει ότι μεγάλη απόδοση θα έχει μια μετοχή η οποία θα γράψει ένα πολύ υψηλό ο, ποσοστό ανόδου, ε, ε, εκείνη η μετοχή όμως η οποία, στην οποία κανείς μπορεί να πάρει θέσεις, να υπάρχουν πολλές συναλλαγές, να υπάρχει μεγάλη εμπορευσιμότητα, να υπάρχει επίσης και μια συγκεκριμένη εμπιστοσύνη απέναντι στην εταιρεία, εφόσον λοιπόν μια τέτοια μετοχή αποδώσει και σου δώσει τις, ε, τα νούμερα τα οποία Uh, κάποιο επενδυτή δώσει σε κάποιον επενδυτή τα νούμερα τα οποία προσδοκά, τότε μπορεί να πει κανεί ότι επιβεβαιώνει προσδοκίε και κυρίω έχει uh, μια uh, κινηση που αξιζει να σημειωθει περαν της οποιας κερδοσκοπιας μια εταιρεια η οποία πηγαίνει καλά, όταν οι προσδοκίες για την οικονομία είναι καλές, όταν ένα χρηματιστήριο ανεβαίνει, όταν τα μεγέθη της βελτιώνονται, όταν οι εξαγωγές της βελτιώνονται, όταν η εταιρεία κάνει επενδύσεις και εξελίσσεται, όπως είναι μια περίπτωση βιοχάλικο για την οποία έχουμε αναφερθεί σε επίπεδα χαμηλότερα των 3 ευρώ, τη βλέπουμε πια πάνω από 4. Αν την <συγκλή> συγκρίνει κανεί το 3 με το 4, είναι μια απόδοση τάξη ε, μεγαλύτερη του ε, 30 33% η οποία βεβαίως είναι σημαντική σε σχέση με την υστέρηση που έχουμε δει στο χρηματιστήριο τα τελευταία χρόνια τη βλέπουμε πια τη βιοχάλκο πάνω από το ένα δίσο κεφαλιοποίηση 4,10 συν 2,63% σήμερα να δούμε και λίγο αναλυτικά τι έχει κάνει από την πλευρά του όγκου συναλλαγών 337.120 τεμάχια Α, υψηλό ημέρας έκλεισε στο υψηλό ημέρας 4,10 χαμηλό 3,89,5 και ε, να πούμε αντίστοιχα ότι 1,37% ανέβηκε η θηκατρική της Ελβάλ Χαρκόρ στο 1,78, όγκος συναλλαγών 72.972 ε, 72, τεμάχια και αντίστοιχα η energy ενισχύθηκε 0,28% με όγκο συναλλαγών 258.572 τεμάχια. Γεκτέρνα 531, η γεκτέρνα η οποία θα πρέπει να διασπάσει μια περιοχή που βρίσκεται στα αυτά επίπεδα στο ΣΥΝ 453, δείχνει μια κίνηση ανωδική, έκανε και σημαντικό όγκο συναλλαγών, τον άφηξε 191.705 τεμάχια, η κεφαλαιοποίηση τα 5 549 εκατομμύρια ευρώ έκλεισε στο υψηλό μέρα για εκτέρνα στην οποία βεβαίως γίνονται ακόμα οι παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για το πώς θα δομηθούν τα νέα ποσοστά μεταξύ του ιδρυτή και βασικού μετόχου Γιώργου Παριστέρη όπως έχουμε πει και των Ολλανδών μεγαλομετόχων που έχουν πάρει ήδη ένα πολύ σημαντικό ποστό της εταιρείας για εκτέρνα όμως θα έχει να αντιμετωπίσει και μια Α, διευθέτηση που θα πρέπει να γίνει όσον αφορά το έργο κατασκευής που είχε αναλάβει της Πτολεμαϊδας 5 της ΔΕΗ το οποίο δείχνει να είναι η προβληματική επένδυση της ΔΕΗ που ας ελπίσουμε ότι η επόμενη κυβέρνηση θα βρει τον τρόπο να λύσει α, αυτό το γρίφο όπου α, πλέον έχει α, δημιουργηθεί σε σχέση βέβαια και με το τι μπορεί να πάρει η ελληνική πλευρά από την Κομισιόν. Πάμε στη ΔΕΗ τώρα, στο 1.78, η ΔΕΗ η οποία... Έκανε σήμερα μια διακύμανση από το 1,67 μέχρι το 1,85. Ανέκαμψε έκλεισε σε θετικά επίπεδα, έκλεισε στο συν 3%. Έκανε και ένα σημαντικό όγκο στα λαγών για τη ΔΕΗ λοιπόν αυτό το οποίο θα αρχίσει να παίζεται είναι η επόμενη μέρα. Κινήσεις άμεσες, κινήσεις δραστικές, κινήσεις αποφασιστικές για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που υπάρχουν. Κινήσεις οι οποίες απαιτούν πολιτικές αποφάσεις. Εφόσον λοιπόν η επόμενη κυβέρνηση πάρει αυτές τις αποφάσεις, εκτελέσει το σχέδιο της Μακίνσεης στο βαθμό που θα επιλέξει να το εκτελέσει και από εκεί και πέρα βελτιώσει και τις προϋποθέσεις για τους επενδυτές χρησιμοποιώντας ενδεχομένως και άλλες μονάδες πέραν των λιγνητικών οι οποίες δεν έχουν ζήτηση και είναι ξεπερασμένες και προβληματικές λόγω των υψηλών τιμών των CO2 ενδεχομένως να προσελκύσει και κεφάλαια διότι όπως τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία έχει δεσμευθεί δεν θα προχωρήσει σε αύξηση τιμολογίων που είναι η εύκολη λύση και φυσικά είναι αντικοινωνικό και αντιπαραγωγικό μέτρο. Να πούμε λοιπόν από τη ΔΕΗ έκανε όγκο συναλλαγών 1.259.666 τεμάχια και βεβαίως έχει υψηλό ημέρα 1.8310 και χαμηλό 1.665, συν 3% από τη ΔΕΗ. 1.85 ελάκτορας, πάμε να δούμε τώρα τις υπόλοιπες μετοχές, πάμε να δούμε τα ελληνικά πετρέλαια, τα ελληνικά πετρέλαια τα οποία ανεβαίνουν σιγά σιγά, 8.79 τα ελληνικά πετρέλαια τα οποία α, όπως είπαμε είναι αυτά που ευνοούνται από το γεγονός ότι την άλλη εβδομάδα προχωρούν οι υπογραφές με την ExxonMobil για τις έρευνες οι οποίες θα διεξαχθούν, α, οι οποίες θα ξεκινήσουν νότιο-δυτικά της Κρήτης και βέβαια τα ελληνικά πετρέλαια συμμετέχουν και με την ExxonMobil και την Total στην κοινοπραξία η οποία θα προχωρήσει σε αυτές τις έρευνες. Άρα λοιπόν αρχίζει σιγά σιγά η αγορά και προεξοφλεί θετικά αυτή την εξέλιξη. Η ΕΙΔΑΠ στρογγυλό 7 και από εκεί και πέρα α, βλέπουμε και την εχαέ στο 490, η εχαέ η οποία α, επίσης ε, είναι μια μετοχή που, από την οποία κανείς μπορεί να προεξοφλήσει και θα έλεγε κανείς εντός εισαγωγικών να παίξει την ανάκαμψη του ελληνικού χρηματιστήριου. Να πούμε επίσης ότι η Oil έκανε όγκο συναλλαγών 234.000 τεμάχια, 2,5 δις κεφαλαιοποίηση, 2,6 δις κεφαλαιοποίηση των ελληνικών πετρελαίων και από εκεί και πέρα α, πρέπει να πούμε ότι και ο ΑΔΜΙΕ, τον οποίο δεν βλέπουμε σε αυτό τον πίνακα λείπει από τις μετοχές του ΦΟΥΤΣ 25, ενώ είναι και δεν είναι η ΜΕΤΚΑ η οποία εδώ και καιρό έχει απορροφηθεί από τον Μητυλινέο. Ο ΑΔΜΙΕ λοιπόν ενισχύθηκε 3,57%. Επανήλθε στην περιοχή του 2,03 ευρώ, όγκο να 543.209 τεμάχια για τον Αδημιέ. Έχουμε πει αρκετά πράγματα, τις προοπτικές, τις ισχυρέ που υπάρχουν και το γεγονός ότι ο ίδιος ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι θα προχωρήσει περαιτέρω η ιδιωτικοποίησή του με διαγωνιστική διαδικασία. Είναι κάτι το οποίο προεξοφλείται και θα προεξοφληθεί θετικά από την ελληνική χρηματιστριακή αγορά. Πάμε στην τελευταία στήλη. Τελευταία στήλη, βλέπουμε εδώ το μητυλινεο 1017, Ο Μητυλινέος ο οποίος έκανε μια γρήγορη διόρθωση κάτω από τα 10 ευρώ, επανήρθε σήμερα στο ΣΥΝ 2 και βεβαίως με συναλλαγές 323.790 τεμάχια, ο Μητυλινέος ο οποίος αρχίζει να ανεβάζει στροφές μετά και τις παρουσιάσεις που έγιναν στη Νέα Υόρκη με την Edison για το για την διάσπαση του 10,25% και την προσπάθεια να διασπάσει στη συνέχεια αναμένεται και το νέο και το υψηλό του 2018, το 10,75%. Λοιπόν, όμιλος νέο ο οποίος σίγουρα είναι αυτός που θα ενδιαφέρει πάρα πολύ τους επενδυτές το επόμενο διάστημα και η τέρνα ενεργειακή, η οποία και αυτή πάνω από τα 7 ευρώ στο συν 2,77%, τέρνα ενεργειακή 7,05%. Έχει μια κεφαλαιοποίηση πια 800 εκατομμύρια ευρώ. Μην ξεχνάμε ότι οι στόχοι που δίνουν οι αναλυτέ είναι τουλάχιστον στα 8 ευρώ για την τέρνα ενεργειακή. Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα και τι διεθνεί αγορέ. Βλέπουμε εδώ τι διεθνεί αγορέ. Βλέπουμε το χρυσό ο οποίο έπιασε τα 1401 δολάρια. Έχουμε πει για το χρυσό ότι α, είναι η επένδυση εκείνη η οποία. Σίγουρα ε, φέτος για αυτούς που έχουν χρυσό ε, θα τους κάνει πάρα πολύ ευχαριστημένους με δεδομένο ότι ο χρυσός αποτιμάται σε δολάριο. Το δολάριο είναι πολύ ισχυρό φέτος. Ο χρυσός κινείται ανωδικά. Είναι μια επένδυση συντηρητική, μια επένδυση όμως η οποία έχει πάρα πολύ υψηλές αποδόσεις επιβεβαιώνοντας τις αναλύσεις που έχουμε ε, εδώ και μήνες από αυτή την εκπομπή μεταφέρει τόσο της Goldman Sachs όσο και της Morgan Stanley. Ανάκαμψη και του πετρελαίου, μετά τις δηλώσεις Τραμπ και την αναστάτωση που υπάρχει με το Ιράν. Βλέπουμε το Brent το οποίο ξεπέρασε τα 65 δολάρια. Από εκεί και πέρα ψηλά διατηρείται ο S&P, ψηλά διατηρούνται και τα διεθνή χρηματιστήρια. Και πάμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος βλέποντας τις ισοτιμίες εδώ έχουμε τι και γίνεται σιγά σιγά αυτό που σα λέμε. Το ευρώ αρχίζει να δυναμώνει σιγά σιγά βέβαια έναντι του δολαρίου και να επιβεβαιώνει αυτέ τι αναλύσει επίση οι οποίε τον τελευταίο καιρό έχουν καταγραφεί. Δηλαδή ότι α, θα δούμε ένα ευρώ ισχυρότερο μέχρι τι αρχέ του 2020, το οποίο θα είναι στην περιοχή του 1,20 σε σχέση με το δολάριο. Το ευρώ επίση ισχυρό και έναντι τη Τερλίνα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη σκηνοθέτη μα και να πάμε να δούμε τώρα ένα απόσπασμα από την τόσο την παρουσίαση του προγράμματο τη Νέα Δημοκρατία σήμερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και κάποια επίθεση πολιτική που έκανε ο Πρωθυπουργό σε, μια, σε ένα προεκλογικό περιβάλλον, σε ένα προεκλογικό φόντο που αρχίζει σιγά σιγά να χρωματίζεται όλο και περισσότερο. Οι διαπραγματεύσει τη Σύνοδο Κορυφή για να βρεθεί μια προσωπικότητα αποδεκτή από την πλειοψηφία των ηγετών για να αναλάβει την Προεδρία τη Κομισιόν απέτυχαν με αποτέλεσμα να συγκληθεί νέα σύνοδο για τι 30 Ιουνίου. Κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στι Βρυξέλλε, ο Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε στο αδιέξοδο, εξαπολύοντα επίθεση στον Βέμπερ και τη Νέα Δημοκρατία. Η είδηση είναι ότι η υποψηφιότητα του κυρίου Βέμπερ, όπω ήταν αναμενόμενο, έφυγε από το τραπέζι αφού ήταν μια υποψηφιότητα που δεν μπορούσε να ενώσει την Ευρώπη, αλλά ήταν μια υποψηφιότητα διχαστική για την Ευρώπη. Και θα ήθελα να μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο ένα σχόλιο. Πιστεύω ήταν μεγάλο λάθος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που επένδυσε σε μια διχαστική υποψηφιότητα. Σε μια υποψηφιότητα που είχε εκφραστεί με τόσο ακραίους χαρακτηρισμούς εναντίον της Ελλάδας και που προκάλεσε τόσο μεγάλες αντιδράσεις σε όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο, τόσο μεγάλες αντιδράσεις σε ένα ευρύτερο φάσμα πολιτικών δυνάμεων από το Δημοκρατικό Κέντρο ως την Αριστερά, συμπεριλαμβανομένων των Φιλελεύθερων, των Πρασίνων, των Σοσιαλδημοκρατών. Ήταν λάθος και είναι λάθος κατά την άποψή μου σε κρίσιμες επιλογές που αφορούν την ίδια τη χώρα και αυτή την έννοια σε κρίσιμα εθνικά ζητήματα, οι επιλογές να γίνονται με αμυγός κομματικά κριτήρια. Θα ήθελα να επενθυμίσω ότι ο κύριος Βέμπερ ξεκίνησε την καμπάνια του για την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κομισιόν από την Ελλάδα. Και ξεκίνησε από την Ελλάδα διότι στηρίχθηκε Πιστεύω με μοναδικό κριτήριο προφανώ όχι τα εθνικά συμφέροντα, αλλά το γεγονό ότι έχει εκφραστεί με τόσο αρνητικά σχόλια για εμένα προσωπικά και για την ελληνική κυβέρνηση στι κρίσιμε για την Ελλάδα στιγμέ του 2015. Ο Αλέξη Σύπρα ρωτήθηκε για το debate τη 1η Ιουλίου, που βρίσκεται πλέον στον αέρα λόγω τη έκτακτη συνόδου τη 30η Ιουνίου για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τι υψηλέ θέσει των Βρυξελών. Έτσι, όπω την ετοιμάζουν αυτή την αναμέτρηση, παράλογοι μονόλογοι <laughs> αναμένεται να είναι. Οπότε μπορεί να βγω με Skype από τι Βρυξέλλε. <laughs> Διότι έχω την αίσθηση ότι οι πολιτικοί μου αντίπαλοι δεν επιδιώκουν την ουσιαστική προγραμματική αντιπαράθεση και επιμένουν σε παράλληλου μονολόγου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα λύσει η διακομματική. Διότι, όντω, υπάρχει ένα υπαρκτό θέμα. Στο βαθμό που δεν θα μπορώ να είμαι εγκαίρο στην Αθήνα τη μέρα που έχει οριστεί αυτή η τηλεοπτική αντιπαράθεση. Καθότι δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα τελειώσει και πότε θα τελειώσει και τι ώρα θα τελειώσει για να βγει λευκό καπνό για την επόμενη ηγεσία των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δηλώσει του κύριου Τσίπρα, ο οποίο ισχυρίστηκε ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι επιθυμούν του παράλληλου μονολόγου, ενώ εκείνο τάχα το διάλογο είναι δηλωτικέ τη αδιόρθωτη αλαζονία του. Πόσο μάλλον όταν όλα τα κόμματα τη αντιπολίτευση επιχειρούν να βρουν μια λύση σε ένα πρόβλημα που ουδόλω προκάλεσαν. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία παρουσίασε ο κυριάκο Μητσοτάκη, το οποίο, όπω είπε, θα φτάσει σε όλου του πολίτε με ένα οκτασέλιδο φυλάδιο, ενώ θα τυπωθεί και σε γραφή Μπράιχ. Περιλαμβάνει μείωση του φόρου στι επιχειρήσει από 28 σε 20% σε μια διετία και του φόρου στα μερίσματα αμέσω. Διπλασιάζει το χρόνο συμψηφισμού και ενισχύονται οι υπεραποσβέσει. Μπορούμε να μειώσουμε του ανέργου σε μια τετραετία σε λιγότερου από 500.000 από 850.000 που είναι σήμερα, τόνισε ο κ. Μητσοτάκη, προαναγγείλοντα ακόμη μείωση του ένφια 30% στη διετία και αναστολή για τρία χρόνια του ΦΠΑ στην οικονομική δραστηριότητα και του φόρου υπεραξία στη τα Είναι η πηξίδα μα για το δύσκολο και όμορφο ταξίδι που ξεκινάμε στι 8 Ιουλίου. Όμω. <σομίως> Όμω. Για να συμβεί αυτό, στις 7 Ιουλίου, ο λαός πρέπει να εμπιστευτεί την Ελλάδα μας σε ένα δυνατό χέρι. Οι εκλογές δεν έχουν τελειώσει. Δεν δικαιολογείται κανεί εφησυχασμό. Καμία προεξόφληση του εκλογικού αποτελέσματο. Αν σε κάτι θα συμφωνήσω με τον απερχόμενο Πρωθυπουργό, είναι ότι η κάλπη της 7 η Ιουλίου είναι άδεια. Δεν είναι μισογεμάτη με τα ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών. Πρέπει να γεμίσει από την αρχή και θα γεμίσει με πολλά γαλάζια ψηφοδέλτια. Διεκδικούμε, διεκδικούμε ισχυρή εντολή. Δεν το κρύψαμε, διότι αλλιώς η χώρα θα μπει σε περιπέτειες. Και λέμε ξεκάθαρα ότι μόνο μια ισχυρή εντολή μπορεί να μας επιτρέψει να εφαρμόσουμε αυτό το σχέδιο με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και λογοδοσία. Η χώρα δεν θέλει άλλες περιπέτειες. Θέλει και μπορεί να πάει ενωμένη μπροστά. Το πρόγραμμά μας είναι ένα σχέδιο μέτρου λογικής αποτελέσματος. Δεν είναι μια σειραφή παροχών, ούτε μια πλειοδοσία εξαγγελιών χωρίς αντίκρισμα. Θα ήταν πολύ εύκολο να το κάνουμε. Εξάλλου δεν θα ξεφεύγαμε από την πεπατημένη της προηγούμενης και απερχόμενη κυβέρνηση. Θα ήταν όμω ανέντιμο να το κάνουμε. Διότι μετά από δέκα χρόνια κρίση, ο ελληνικό λαό έχει οριμάσει. Ξέρει τι είναι ρεαλιστικό, ξέρει τι είναι εφαρμόσιμο και το τελευταίο που θέλει είναι από του πολιτικού να τον κοροϊδέψουν για άλλη μια φορά για να του εφαρπάξουν την ψήφο. Δεν θα πέσουμε σε αυτή την παγίδα, δεν πέσαμε σε αυτή την παγίδα. Αντιμετωπίζουμε του πολίτε με ευθύνη και με οριμότητα. Ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία δεσμεύτηκε για μείωση φόρων για όλου του πολίτε, ενώ μίλησε για εισαγωγικό συντελεστή από 22 σε 9% για εισόδημα έω 10.000 ευρώ και σταδιακή μείωση τη εισφορά αλληλεγγύη. Ενώ ανακοίνωσε ότι θα μειωθούν οι εισφορέ από 20 σε 15%. Όπω τόνισε, στο τέλο τη τετραετία θα εφαρμοστούν δύο συντελεστέ ΦΠΑ, 11 και 22%. Ενώ για τη στήριξη των νέων οικογενειών ανακοίνωσε καθιέρωση επιδόματο 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα, αύξηση του ορίου του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για κάθε κάθε παιδί, επαναφορά των επιδομάτων για τις μεγάλες οικογένειες, παιδικό σταθμός για κάθε παιδί ή 180 ευρώ μηνιαίο, Κουπόνι αν δεν υπάρχει θέση για τη δημόσια υγεία αναφέρθηκε στην καθιέρωση προγράμματος δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για όλους και επισήμανε πως θα εφαρμοστεί ελεύθερη επιλογή οικογενειακού γιατρού, πλήρης εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου και ενίσχυση των νοσοκομείων με 1.500 ειδικευόμενου νοσηλευτές ετησίως. Πάμε να δούμε τώρα το ζήτημα το οποίο λέγαμε πριν το διάλειμμα και έχει να κάνει με την ε, υπόθεση και την εξέλιξη των προβλημάτων της ΔΕΗ καθώς υπήρξαν προφορίες από το Banking News ότι ε, 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 εστάλησαν από τις ε, τράπεζες επιστολές για αθέτηση των όρων των δανειακών συμβάσεων από την πλευρά της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ το διέψευσε, είπε ότι δεν έχουν υπάρξει τέτοιες επιστολές <χω> όμως δεν διαψεύστη ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με, την αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα, με εκτιμήσεις από την πλευρά της Deutsche Bank, η οποία αρχίζει να ανησυχεί για την επιτυχία της τιτλοποίησης των 2,2 δισεκατομμυρίων οφιλών ε, οφειλών και την εισπραξιμότητά τους κατ' επέκταση από την επιχείρηση καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή η σπραξιμότητα έχει μειωθεί στο 50% από το 85%. Ε, να πούμε λοιπόν ότι αυτό έχει δημιουργήσει μια α, συγκεκριμένη πια α, εκτίμηση στους κύκλους της Γερμανικής Τράπεζας, η οποία λειτουργεί ως σύμβουλος και αυτό το οποίο αναφέρει είναι ότι Uh, είχε εκτιμήσει στην αρχική φάση σχεδιασμού της συντροπής ότι θα αντλήσει 500 εκατομμύρια ευρώ για τη ΔΕΗ, περίπου 150 με 200 από μη ενήμερες υποχρεώσει και 250 εκατομμύρια από ενήμερες. Σωρευτικά θα μπορούσαν να αντληθούν, να αντληθούν 500 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η Deutsche Bank φέρεται να, επα, να καθορίζει το ποσό της ρευστότητας που θα μπορούσε να αντληθεί από την τιτλοποίηση από 500 σε 400 ή 380 εκατομμύρια ευρώ. Ένα επιπλέον στοιχείο που χρήζει μεγάλη προσοχή είναι ότι η σπραξιμότητα των οφειλών τρίτων προ τη ΔΕΗ έχει μειωθεί από 85% το 2018 σε 50% το 2019. Αυτά τώρα έχουν μεγάλη σημασία διότι ο πρόεδρος της ΔΕΗ, ο κ. Παναγιωτάκης, το πρώτο πράγμα το οποίο λέει τις τελευταίες μέρες και το, τα οποία θα το πει και στην Γενική Συνέλευση την προσεχή εβδομάδα έχει να κάνει με το γεγονός ότι ε, πρέπει ε, να προχωρήσει αυτή η τιτλοποίηση των οφειλών και υπολογίζει ο ίδιος ότι η ΔΕΗ θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα ρευστότητα που έχει από την επιτυχή τιτλοποίηση των οφειλών θα εισπράξει δηλαδή αυτά τα 500 εκατομμύρια ευρώ που σε συνδυασμό με τις ΙΚΟ του 2011 που είναι γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ θα δώσουν μια σημαντική ανάσα ρευστότητας στην επιχείρηση και θα υπερκεράσουν αυτά τα οποία η CFO, η κυρία Κονίδα ανέφερε δηλαδή ότι ένα, μια έλλειψη σε ε, ταμιακή ρευστότητα στις τάξη των 300 εκατομμυρίων ευρώ θα φέρει ε, τις σχέσεις του ΕΜΠΙΤΑ, uh, το των κέρδων προφόρων, τόκων και αποσβέσεων προς τα δάνεια, σε μη εξυπηρετούμενα επίπεδα και αυτό θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Είναι λοιπόν σημαντικά αυτά τα δημοσίευματα, είναι πολύ σημαντικές αυτές οι εξελίξεις, διότι δεν είναι το θέμα αν η ΔΕΗ πήρε κάποιες επιστολές και οι επιστολές αυτές γράφαν κάποια, uh, αν είχαν κάποια ερωτήματα και δεν έγραφαν αυτά ακριβώς τα οποία uh, αναφέρονται όσον αφορά α, τους όρους δανειακής σύμβασης έχει να κάνει με την ουσία της εισπραξιμότητας, της δηλοποίησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών που η ίδια η δίκηση της ΔΕΗ θεωρεί το υπαριθμόν ένα εργαλείο αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να, καλυφθεί, ε, να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες και να αποφύγει η επιχείρηση μια περιπέτεια η οποία ε, σίγουρα δεν τη θέλει κανένας, δεν τη θέλει φυσικά ούτε ο τελευταίος Έλληνας δεν τη θέλει κανένας διότι είναι ένα συστημικό πρόβλημα για το σύνολο της οικονομίας. Να πούμε ότι και από τις Βρυξέλλες εκφράζεται μεγάλη ανησυχία όσον αφορά τα θέματα αυτά και εκείνο το οποίο συστήνουν οι πιστωτές, οι εταίροι πιστωτές είναι αυτό το οποίο είναι το απλό, δηλαδή την αύξηση των τιμολογίων. Τώρα, οι πληροφορίε αναφέρουν και είναι και κάτι το οποίο τη δήλωσή του την είχε κάνει, τη δήλωση αυτή την έκανε τι προηγούμενε ημέρε, ο κ. Άδωνη Γεωργιάδης, ο οποίο θα είναι από τα προκλασά στελέχη τη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, εφόσον επαναλαμβάνω υπάρξει αυτοδυναμία και οι πληροφορίε τον φέρουν ω επικεφαλή είτε μεγάλου παραγωγικού υπουργείου, είτε σχήματο το οποίο θα ενσωματωθούν παραγωγικά υπουργεία. Ξεκαθάρισε λοιπόν ότι δεν θα προχωρήσει η Νέα Δημοκρατία σε αύξηση τιμολογίων τη ΔΕΗ και δεν πρέπει να το κάνει γιατί ακόμα η κοινωνία είναι τραυματισμένη και οι επιχειρήσει δεν θέλουν φυσικά να αυξηθούν τα τιμολόγια. Από την άλλη πλευρά όμω μπορεί να κάνει άλλα πράγματα εάν πάρει τι πολιτικέ αποφάσει και ικανοποιήσει και αυτά τα οποία έχουν ζητήσει οι εταίροι πιστωτέ, δηλαδή να δούμε μείγματα, πακέτα τα οποία εκτό των λιγνητικών μονάδων οι οποίε δεν μπορούν να πουληθούν γιατί είναι πολύ οριακές από πλευράς λειτουργίας όταν οι εκπομπές του διοξιδίου του θείου είναι σε επίπεδα πενταπλάσια σε σχέση με ένα μισή χρόνο πριν. Να τοποθετηθούν στα πακέτα και υδροελεκτρικέ και να έχουμε έτσι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προσέλκυση επενδυτών. Που είναι κάτι το οποίο θα αποφέρει έσοδα στην επιχείρηση και θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα οποία έχει αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ μπροστά τη. Θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη θέση τη. ΔΕΗ, η οποία, όπω είπε και ο κ. Κώστα Κρέκα, Τομεάρχη ανάπτυξη τη Νέα Δημοκρατία χρειάζεται κεφάλαια, χρειάζεται πραγματικά κεφάλαια για να μπορέσει να συνέλθει και να ακολουθήσει μια πολιτική ανταγωνιστική, η οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει διότι η ΔΕΗ δεν μπόρεσε να εγκαίρω να μπει στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Βεβαίω, αυτό ήταν ένα πρόβλημα το οποίο θα έπρεπε να είχε και θα ήταν μια κίνηση που θα έπρεπε να είχε κάνει η προηγούμενη διοίκηση, όχι η σημερινή δίκηση η οποία είχε μιλήσει για τις ανάγκες αύξησης των τιμολογίων. Πολιτικά η κυβέρνηση δεν ήθελε να πάει σε αυξήσεις τιμολογίων. Φόρτωσε στη ΔΕΗ την λύση του προβλήματος του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών με τα θέματα των ΕΛΑΠΕ και μύρια άλλα ζητήματα. Επίση, σίγουρα ο διαχωρισμός όπως έγινε με το ΑΔΜΙΕ δεν ήταν προ όφελο της ΔΕΗ ε, και από εκεί ήταν ελάχιστη ωφέλεια και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο μπορεί να πει κανεί είναι ότι η ΔΕΗ θα έπρεπε από την θητεία της προηγούμενης κυβέρνησης να είχε ξεκινήσει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τώρα ξεκίνησε μεν, έχουν γίνει κινήσεις αλλά έχει χαθεί. Δρόμος, έχουν εξασφαλιστεί κάποια κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πλην όμως τα οποία σίγουρα μπορούν να βάλουν στο παιχνίδι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό την ΔΕΗ, αλλά χρειάζονται και άλλα για να μπορέσει η ΔΕΗ να μπει στους κλάδους που πρέπει να μπει και να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει. Το μεγάλο πρόβλημά της όμως το οποίο δεν αρκεί η πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστεί, είναι το ζήτημα της Πτολεμαϊδας 5. Και αυτό διότι η Πτολεμαϊδα 5, η οποία είναι μια τεράστια επένδυση της τάξης του 1 δις 400 εκατομμυρίων, ήδη έχουν έχει προχωρήσει στα 950 εκατομμύρια. Είναι μια μονάδα, είναι μια επένδυση η οποία δεν θα μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά και παραγωγικά εάν δεν ενταχθεί στον λεγόμενο μηχανισμό ευελιξία, όπου εκεί υπάρχουν σοβαρά κολλήματα, προβλήματα και μπλοκαρίσματα από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη η διοίκηση τη ΔΕΗ έχει ζητήσει, όπω λέγαμε από προηγούμενε εκπομπέ, από την Επίτροπο, από την κυρία Βεστάγκερ, να τη δώσει την δυνατότητα να εντάξει την τολεμαϊδα 5 σε αυτούς τους μηχανισμούς ευελιξίας που βοηθούν την επιβίωση των λιχνητικών μονάδων σε μία περίοδο όπου οι λιχνίτες χάνουν συνέχεια έδαφος στην παραγωγική διαδικασία της ενέργειας. Να πούμε χώρες όπως η Γαλλία, το 2022 θα έχει μηδενίσει την παραγωγή από άνθρακα και άλλες χώρες του πυρήνα μέχρι το 2025 θα έχουν μηδενίσει την παραγωγή από άνθρακα. Η Ελλάδα ζητεί αυτή τη στιγμή βοήθεια για να ξεκινήσει λειτουργία μιας μονάδας η οποία είναι λιχνητική μονάδα. Βεβαίως οι αποφάσεις που ελήφθησαν και οι συμβάσεις που υπεγράφησαν από την κυβέρνηση πριν, από την προηγούμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση που ήταν στα πράγματα το 2015 και από τον τότε διοικητή και πρόεδρο της ΔΕΗ, τον κύριο Ζερβό, ο οποίος είναι εκείνο, ο οποίος υπέγραψε την Πτολεμαϊδα 5, έχουν ξεχαστεί και βεβαίως αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι τουλάχιστον η σημερινή διοίκηση της ΔΕΗ δεν έχει υπογράψει τέτοιες συμβάσεις και βεβαίως οι ευθύνε αυτές είναι που θα πρέπει σε κάποια φάση να αναζητηθούν διότι το ζήτημα έχει να κάνει με ένα κομβικό σημείο για την επιβίωση της ίδιας της ΔΕΗ και μια επένδυση μαμούθ η οποία με τον ένα τρόπο ή τον άλλο, θα δούμε πώς τελικά θα μπορέσει να διασωθεί ε, για μία, ε, για, καθώς τα μεγέθη είναι πολύ μεγάλα για την ίδια την επιχείρηση. Λοιπόν, να ανεώσουμε εμείς το ραντεβού μας ε, στο Blue Sky Economy την ερχόμενη Δευτέρα και να σε ευχηθούμε καλό Σαββατοκυριακό. Ναι, με, με ειδοποιούν ε, κατεστερημένα ότι έχουμε λίγο χρόνο ακόμη. Σε κάθε, σε κάθε περίπτωση... Ε, σε κάθε περίπτωση αυτό λοιπόν το οποίο ε, μπορούμε να πούμε είναι ότι έχουμε ακόμα α, τον χρόνο για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της ΔΕΗ, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα οποία αφορούν συστημικό κίνδυνο για την ελληνική οικονομία. Όμως υπάρχει δρόμος και δουλειά η οποία θα πρέπει να γίνει, αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν και κυρίως θα πρέπει με αντικειμενικότητα αλλά και με πολύ συγκεκριμένα μέτρα να α, ολοκληρωθεί μια, ένας μετασχηματισμός μιας επιχείρησης που για λόγους μικροπολιτικής και πολιτικής σκοπιμότητας έχει κινδυνεύσει να α, χρεοκοπήσει. Λοιπόν, και πάλι να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκυριακό.